Φρίντα και η Γιάννου. Στον πάγκο βρίσκονται η Αναστασιάδη, η Ροελ Ψέμα, Μανίσα, Ατσαμπόγκ, Ναλουκέγκε και η Ανόκιε. Πάμε να δούμε σχηματισμό για την ομάδα του Λόραν Φασό, του Βέλγου τεχνικού, τον Απόλλων Λέιτης. Στο 4-3-3 θα ξεκινήσει η ομάδα της Λεμεσού. Στο τέρμα, όπως είπε και ο Πέτρος, η Ματθαίου και αριστερά Γεωργίου, στην άμυνα δεξιά ο Πόγκ. Οι δυο στόπερ Χάρτη και Γκόμες. Μπροστά θα βρίσκονται η Γιάννου, Σάβα και Όλγα στο χώρο του κέντρου. Δεξιά θα κινείται επιθετικά η Χέμβαλ. Αριστερά η Μαρία, η Παναγιώτου και στην κορυφή η Φρίντα. Πάμε και στην Ομόνια, Πέτρο. Ναι, όσο αφορά τις πράσινες, τερματοφύλακας είναι η Κουζάλη, ενώ οι υπόλοιπες ποδοσφαιρίστριες είναι η Πίτσιλου, Βασιλείου, Μπόβελεθ, Παναγιώτου, η Κουαπούτ, Κλεάθους, Παπαδοπούλου, Τάνεβα, Ζαμανή και Αμουάκο. Ενώ στον πάγκο βρίσκονται η Μίλα, η Έλληνα, Χρυσάνθου, Ρολάνδη, Γαλάτη, Πολυδόρου, Αστανιού, Τέρλα, Χατζηγρηγορίου, Μεσολογκίτου, Χατζη Ιωσήφ και η Παναγή. Θα δούμε σχηματισμό και για την ομάδα της Ομόνιας, του Ηλία Κυρμίζη. Στο 4-4-2 ο Κύπριος τεχνικός, το τέρμα η Κουζάλη, αριστερά στην άμυνα η Πίτσιλου, δεξιά η Τάνεβα, δυο στόπερ θα είναι η Κλεάνθους με την Αμοάκο. Στο χώρο του κέντρου, στον ανασταλτικό έτσι τομέα, η Μπόβελεθ μαζί με την Βασιλείου. Ζαμανή θα βρίσκεται αριστερά, δεξιά η Παπαδοπούλου στο χώρο του κέντρου και δίδυμο στην επίθεση η Ελίνα, η Παναγιώτου μαζί με την Φαζίλα. Στο 4-4-2 λοιπόν η Ομόνια. Εν αναμονή λοιπόν της εισόδου των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Τρίτη παρουσία για την Ομόνια, Πέτρο, σε τελικό. Μιλήσαμε νωρίτερα για την Απόλλων Ladies. Τρίτη παρουσία σε τελικό. Κατέκτησε το κύπελο το 2021, όπως το αναφέραμε και νωρίτερα απέναντι στην Απόλλων Ladies. Ήταν και μία φορά φιναλίστ το 18-19, όταν έχασε στο τελικό από την Μπαρσελόνα, πύργος Λίμασολ, με 4-0. Βλέπουμε ότι σχεδόν είναι όλα έτοιμα για την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Ένα σχόλιο και για την παρουσία της Ομόνιας, Πέτρο. Ακριβώς πάνω, η Ομόνια που πραγματοποίησε και φέτος έτσι μια αρκετά καλή παρουσία. Ωστόσο, στις τάξεις της ομάδας ανέμεναν αρκετά περισσότερα πράγματα, καθώς κατάφερε να καταλάβει την τρίτη θέση. Ωστόσο, αξίζει να αναφέρουμε και κάποια έτσι στατιστικά πάνω, καθώς υπάρχουν ποδοσφαιρίστριες σήμερα στην Ομόνια, οι οποίες βρίσκονταν και στο μεγάλο τελικό πριν από δύο χρόνια, και συγκεκριμένα πρόκειται για τις Κουζάλη, την Αστανιού, την Κλεάθους, την Παπαδοπούλου, την Τάνεβα, την Πίτσιλου, την Παναγιώτου και την Ζαμανή. Ενώ η Όλγα που ήταν στην Ομόνια το 2021 πλέον αγωνίζεται στις Απόλλων Ladies. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Είσοδο λοιπόν των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Μετά από κλήρωση η Ομόνια είναι γηπεδούχος. Και πάμε για τον εθνικό ύμνο της χώρας μας. Ακούσαμε λοιπόν και τον εθνικό μας ύμνο. Σε λίγο θα πάμε να δούμε και το διαιτητικό τρίο κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Έχει μαζευτεί ο κόσμος και μαζεύεται κι άλλο σιγά σιγά για να παρακολουθήσει τον φετινό διαιτητικό. Δύο προπονητές, Ηλίας Κυρμίζης και Λόραν Φασότ. Παπαδοπούλου,
Λοιπόν, βλέπουμε και τον τερματοφύλακα της Ομόνιας στην αντρική ομάδα, τον Φαμπιάνο. Είναι κοντά και ο Ανδρέας Ολουγκρίδης, ο προπονητής των τερματοφυλάκων της Ομόνιας. Υπάρχουν έτσι εκλεκτές παρουσίες για να παρακολουθήσουν τον απόψινό τελικό εδώ στο ΑΕΚ Αρένα. Και ο Σοφρόνης Αυγουστή, ο προπονητής της Ομόνιας, τον βλέπουμε και αυτό. Ο Πασιρού, ο μέσος των Πρασίνων, Κακουλής είναι εκεί, ο Αρσαριφάρτ, όλη σχεδόν η ομάδα της Ομόνιας είναι εδώ να στηρίξουν κιόλας τις κοπέλες της Ομόνιας, να προσπαθήσουν και φέτος να κάνουν την έκπληξη στο τελικό. Λοιπόν, διαιτητής η Ζωή Σταύρου, που είχε κάνει τον τελικό και το 2021 ανάμεσα στις δύο ομάδες, με Αγγελική Αθανασοπούλου ως πρώτη βοηθό και ως δεύτερη την Μαρία της Σαβίθου. Τέταρτη η Μυροφόρα Τουμάσου. Ελίνα Παναγιώτου και Χάρντι. Κοντά στην σέντρα και βλέπουμε τα όμορφα στιγμιότυπα, τη συγκέντρωση των δύο ομάδων, όρκο νίκης για το απόψινό μεγάλο παιχνίδι. Ένας τελικός πάντα είναι μια μεγάλη υπόθεση για όποια ομάδα καταφέρει να φτάσει σε αυτόν. Έλα Πέτρο. Επειδή προηγουμένως πάνω αναφερθήκαμε για τις ποδοσφαιρίστριες της Ομόνιας, αξίζει να αναφερθούμε και στις ποδοσφαιρίστριες της Apollon Ladies που βρίσκονταν στο μεγάλο τελικό πριν από δύο χρόνια και πρόκειται για τις Ματθαίου που είναι η τερματοφύλακας και επίσης ήταν η Στέφη Χάρτη, η Φρίντα, η Παναγιώτου, η Γεωργίου και η Γιάννου. Πολύ ωραία, σχεδόν όλα έτοιμα για την έναρξη του μεγάλου τελικού. Ομόνια Λευκοσίας, Apollon Ladies. Apollon Ladies ψάχνει το 12ο κύπελό της, η Ομόνια το δεύτερο. Στην σέντρα η ομάδα των Apollon Ladies. Κάποιες τελευταίες έτσι λεπτομέρειες. Αναμένοντας ίσως και την ακριβή ώρα έναρξης. 7 η ώρα. Είμαστε κάποια δευτερόλεπτα πριν από τις 7. Πρώτο σφύριγμα στον τελικό του κυπέλου γυναικών με την Apollon Ladies ήδη να βρίσκεται στην επίθεση. Η πρώτη προσπάθεια, το πλασέ που έγινε και η πρώτη καλή φάση με την Χένβαλ σε αυτόν τον όμορφο συνδυασμό που έβγαλαν με την σέντρα οι παίχτριες του Λοράν Φασότ. Η πρώτη καλή στιγμή ανήκει στην ομάδα της Λεμεσού με την Χέλβαλ, η οποία βρέθηκε στην περιοχή. Θα το δούμε και εδώ στην επανάληψη. Με το αριστερό πέφτει και μαζεύει η Κουζάλη με δίπλη προσπάθεια. Θα προσπαθήσει να επιβάλλει τον ρυθμό της η ομάδα των Apollon Ladies από την αρχή, να πετύχει κάποιο γρήγορο γκολ, να επιβάλλει την ανωτερότητά της που έδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς για να κάνει έτσι το τελικό πιο εύκολο. Απ' την άλλη, ο Μόνια να κρατήσει ως στόχος του αρχηγός, να κρατήσει όσο μπορεί αυτό το 0 στην άμυνα για να φορτώσει έτσι με περισσότερο άγχος το φαβόρι, την ομάδα των Apollon Ladies. Πλάγιο Μπεκτέλιτ, Χέλβαλ, το κεφάλι, μπάλα πάει πίσω. Η Αμουάκο φαίνεται να έχει παραχωρεί το πλάγιο. Πλάγιο που εκτελεί ο Πόγκ. Επιστρέφει μπάλα σε αυτήν.
Θέλει να ανέβει, να βρει την Φρίντα. Ο Πόγκ, μπάλα πάει πίσω στην Σάβα. Αριστερά, που κινείται. Παναγιώτου, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα που μακρύνεται σε πρώτο χρόνο. Από την Μπόβελεθ, σε δεύτερο, πάει σε πλάγιο για την Apollon Ladies. Παίρνει από την αρχή την κατοχή. Χάρντι, Γεωργίου, Παναγιώτου. Το overlap από την Γεωργίου, η μπάλα όμως πάει πλάγιο για την ομάδα της Ομόνιας. Πλάγιο με την Τάνεβα, έψαξε την Ελίνα την Παναγιώτου, κερδίζουν. Η Apollon Ladies, η κατοχή. Γεωργίου πίσω πάει μπάλα. Και ακόμη πιο πίσω στην τερματοφύλακα την Ματθαίου, βλέπει ελεύθερη την Οπόγκ. Όλγα. Κίνηση που πήγε για να βγάλει η Χέλβαλ που θέλει να ξαναπάρει την μπάλα. Πρώτο κόρνερ του παραχωρήκλαια. Στο τρίτο λεπτό, να δούμε το κόρνερ βλέποντας και τον προπονητή της Ομόνιας, τον Ηλία Δελκυρμίζη. Να δούμε το κόρνερ και να πάμε έτσι μια πρώτη βόλτα κάτω στους πάγκους από τον Πέτρο τον Πέτρη. Να επιβεβαιώσουμε και ότι οι σχηματισμοί που δώσαμε είναι οι ορθοί. Εδώ και ο Λοραντ Φασότ, προπονητής για Apollon Ladies, που έχουν κερδίσει το πρώτο κόρνερ στον τελικό. Σάβα. Πίσω από την μπάλα. Πασαριστά. Στρέφει μπάλα σε αυτήν. Προς τα έξω έψαξε την Φρίντα, η μπάλα θα περάσει. Γίνεται ένα σούτ, εύκολα μαζεύει η Κουζάλη. Το σούτ που έγινε από την Γεωργίου. Από την Μαρία την Παναγιώτου ήταν. Αμουάκου. Μπόβελεφ. Πίτσιλου. Προσπάθεια που τώρα γίνεται για την Μπόβελεφ. Ελίνα Παναγιώτου, όμορφη προσπάθεια. Ψάχνει δεξιά το ανέβασμα, η σέντρα και πάλι από την Φαζίλα με στόχο την Ελίνα την Παναγιώτου. Φαζίλα προσπαθεί, μπάλα πάει πίσω τελικά στην Ματθαίου. Ψάχνει την Φρίντα να κατεβάσει. Δεν θα περάσει μπάλα από την Χελβάλ. Πάλα που επιστρέφει στην Ματθαίου. Πάμε μια πρώτη βόλτα από τον Πέτρο. Ναι. Έλα Πέτρο. Εντάξει, νομίζω πάνω είναι οφθαλμοφανής η ανωτερότητα στον αγωνιστικό χώρο της Apollon Ladies. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά έχει την κατοχή και τον έλεγχο της μπάλας με το μέρος της. Μάλιστα αυτό γίνεται αντιληπτό και από το γεγονός ότι όταν επιτίθεται η ομάδα των Apollon Ladies ανεβαίνουν μέχρι το κέντρο και τα στόπερ της ομάδας, τόσο οι Γκόμες και να δούμε την προσπάθεια. Η μπάλα πάει πίσω στην Κουζάλη που μαζεύει την παρέμβαση της Κλεάνθους. Έλα, Πέτρο, ολοκλήρωσε, ναι. Ναι, ανεβαίνουν αρκετά ψηλά οι ποδοσφαιρίστριες της Ladies, ενώ από την άλλη η Ομόνια προσπαθεί να οργανωθεί στον αγωνιστικό χώρο. Έχει κλειστεί στα, έχει περιοριστεί ουσιαστικά στα αμυντικά της καθήκοντα. Η μόνη διαφοροποίηση που έχω εντοπίσει πάνω και ίσως να είναι στα πλάνα του τεχνικού της Ομόνιας, του Ηλία Κυρμίζη, είναι η αλλαγή στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας. Όπως στο δεξί άκρο βρίσκεται η Μύρια Ιζα Μανί και αριστερά η Κουαπούτ. Προσπάθεια της Σάβα, η μπάλα θα περάσει εκτός. Κουζάλη, τελικά η Αμουάκου έψαξε και θα βρει την Ελίνα την Παναγιώτου. Παραχωρεί το πλάγιο Γεωργίου. Να το εκτελέσει Τάνεβα.
Βασιλείου. Έχει χώρο. Καλή πάσα. Όμως υπάρχει offside στην Μπόβελεθ. Σάβα. Κατοχή για τον Λέντης. Προσπάθεια από την Ακτινόλογα. Το πλάγιο είναι για την Ομόνια που σιγά σιγά θέλει να ισορροπήσει το παιχνίδι. Προσπαθεί να κρατήσει τουλάχιστον λίγο περισσότερο την μπάλα. Εκτέλεται, ο Πόγκ βγάζει άμυνα, αλλά πάει στη Μαρία την Παναγιώτου, πίσω, εκεί που είναι η Χάρντι και εκεί που τώρα κινείται η Γεωργίου. Ένα δύο με τη Μαρία την Παναγιώτου, όμορφο, ανεβαίνει η Γεωργίου, αλλά θα περάσει, θα πάει δεξιά τώρα στην Χένβαλ, κερδίζει τον χώρο, δίνει δεξιά. Η σέντρα από την Χένβαλ, η Φρίντα το κεφάλι, καλή φάση. Η Απόλλων Λέιτης βρήκε τον χώρο, η Φρίντα, στην σέντρα εδώ της Χένβαλ, πιο ψηλά θα κάνει την κεφαγιά, την μπάλα πάνω, τα δοκάρια της Κουζαλή. Δεύτερη καλή φάση για, για την ομάδα των Απόλλων Λέιτης, ξανακερδίζει εδώ την μπάλα, Μαρία Παναγιώτου, απέναντι της Ζητάνεβα, πίσω για την Γεωργίου, η Χάρντι, η Όλγα και το φάουλ από την ομάδα της Λεμεσού. Φάουλ που θα φέρει έτσι κόσμο κοντά στην περιοχή της Κουζάλη. Είδαμε και την επανάληψη του φάουλ που έκανε η Ελίνα Παναγιώτου στην Όλγα. Πίσω από την μπάλα η Σάβα. Τελεί η Σάβα στην περιοχή. Βγαίνει σε πρώτο χρόνο η άμυνα. Το σούτ που έγινε από την Χάρτη, απομακρύνεται η μπάλα. Η Όλγα θέλει να επαναφέρει, η Αμουάκο απομακρύνει, η Χάρτη θέλει να μπει και πάλι στην φάση, απομακρύνει η Αμουάκο. Η Χάρτη έμεινε κάτω στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω ότι η μπάλα θα βγει εκτός. Διακοπής το παιχνίδι, η μπάλα βγαίνει εκτός για να δούμε αν έχει κάτι το ανισχυτικό η Χάρτη. Στο δεκάλεπτο 0-0 στον τελικό. Ομόνια Λευκωσίας, Απόλλων Λέιτης. 20ος τελικός του κυπέλου γυναικών. Η ομάδα των Απόλλων Λέιτης να ξεκινάει καλύτερα, να έχει δύο καλές φάσεις. Προσπαθεί να βάλει πίεση από την αρχή στην ομάδα της Ομόνιας, που για την ώρα κρατάει χωρίς την άλλη απειλήσει την εστία της Μάτια. Σάφα. Γεωργίου. Πάλα πίσω στην Σάβα. Όλγα. Για πιέση ψηλά η Ομόνια σε αυτή την φάση με την Παπαδοπούλου. Η Όλγα έψαξε την κίνηση της Χένβαλ. Φρίντα. Ο Πόγκ. Κατάει ο Πόγκ. Κάνει και σέντρα απέναντι. Στα πίσω πάει η μπάλα. Ζαμανή, επιστρέφει η ομάδα του Απόλλων Λέιτης, Λία Παναγιώτου, Γεωργίου, άμυνα από την Ζαμανή, αλλά πίσω στη Σάβα,
Πιέζει ψηλά η Φαζίλα. Ανεβαίνει. Οι Κόμες κάνει λάθος πάσα. Μποβελεφ. Ψάχνει την Φαζίλα. Έχει την ταχύτητα. Κλείνει η Όλγα. Φάουλ. Απόλλων. Κάνει Φαζίλα. Εδώ. Σπρώχνει την Όλγα και κάτω χαμηλά υπάρχει παράβαση. Σάβα. Έλα άλλο. Απεράσει όμορφα. Σάβα. Ελευθερώνεται. Θα κάνει το σούτ που δεν θα περάσει σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον. Τιμένει ο Πόνο Λέιτης. Μπάλα πάει τώρα στην Φαζίλα από μακρύ. Όπως όπως εκεί που είναι η Γκόμες. Θα πιέσει ψηλά η Ελίνα η Παναγιώτου. Ψύχρεμα η Ισπανίδα η Γκόμες. Κάνει λάθος πάσα όμως η μπάλα πάει από την Γιάννου στην Σάβα και από εκεί στην Γεωργίου. Περιμένει η Μαρία η Παναγιώτου. Πάντα μπροστά της η Τάνεβα. Περνάει η Παναγιώτου. Ψάχνει στην περιοχή, ευκαιρία, το πλασέ από την Φρίντα, απομακρύνει η Αμουάκου. Νέα καλή φάση για Απόλλων Λέιτης που επιστρέφει με την Όλγα να πέφτει. Δεν υπάρχει παράβαση, όπως δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι του Σταύρου. Εμείς να δούμε την επανάληψη. Εδώ υπάρχει φάουλ, είναι εκτός περιοχής. Υπήρχε φάουλ όπως είδαμε και στην επανάληψη. Γεωργίου. Όλγα. Αμήνα από τη Φαζίλα που θα κλέψει μπάλα. Η Μονία όμως έρχεται ο Πόγκ γρήγορα να διορθώσει το λάθος. Και να δώσει πίσω στην Μαρθίου που ανεβαίνει πολύ ψηλά την εστία της για να δώσει στην Γεωργίου. Σάβα. Πλησιάζουμε το 15 λεπτό. Σε λίγο να πάμε και στον Πέτρο να δούμε αν έχουμε κάτι διαφορετικό από τους δύο πάγκους. Βλέποντας εδώ την ομάδα της Λεμεσού να έχει συνεχώς την κατοχή, να ψάχνει τον γκολ. Την Ομόνια να μείνεται, να κρατάει αυτό το 0 για την ώρα. Σάβα. Παναγιώτου. Γεωργίου, Φρίντα θέλει να ελευθερωθεί, να κάνει το σου που είναι καλό. Πέφτει και μαζεύει η Κουζάλη. Πάμε στον Πέτρο. Αρκετές είναι οι οδηγίες από τον Λοράν Φασότ πάνω, ο οποίος παρά το γεγονός ότι η ομάδα του έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, θέλει ωστόσο αρκετά πράγματα από τις ποδοσφαιρίστριες του, θέλει γρήγορες εναλλαγές της μπάλας και να αποφεύγουν τα εύκολα λάθη που δίνουν την μπάλα στον αντίπαλο, περισσότερη σιγουριά στις πάσες σου ουσιαστικά και να παραμείνουν ψηλά στο παιχνίδι και να πιέζουν ασφιχτικά την αντίπαλη εστία της Κουζάλη. Ενώ από την πλευρά του ο Ηλίας Κυρμίζης για την Ομόνια θέλει να κλείνουν τους ελεύθερους χώρους οι ποδοσφαιρίστριές του, γι' αυτό και έχει φτιάξει μια διπλή έτσι ζώνη στην άμυνά του και θέλει να περιορίσει όσο γίνεται τις επιθετικές προσπάθειες των Λέιτς. Χάρντι. Κόμες ο Πόγκ. Όλγα κίνηση από την Γιάννου. Θα βγει, θα μαζέψει η Κουζάλη. Που ήταν Πέτρο, να θυμηθούμε, μεγάλη πρωταγωνίστρια. Ακριβώς. Στον προηγούμενο τελικό που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες στη διαδικασία των πέναλτ, έτσι. Ακριβώς πάνω, γι' αυτό αναδείχθηκε και MVP του αγώνα. Η Κουζάλη, μια τερματοφύλακας η οποία προσφέρει τα μέγιστα στην ομάδα της Ομόνιας. Να δούμε την Γιάννου, με συγχωρείς Πέτρο. Κρατάει μπάλα Γιάννου, καλό σουτ, μόλις έξω. Άλλη μια καλή φάση για Απόλλων Ladies με την Γιάννου αυτή τη φορά. Βρήκε τον χώρο, έκανε την προσπάθεια, έκανε το σουτ. Βλέποντας εδώ και την επανάληψη, έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από την εστία της Κουζάλη. Ολοκληρώνεις, Πέτρο. Ναι, ουσιαστικά πάνω έχοντας την Κουζάλη μπροστά από την εστία του Ηλίας Κυρμίζης, νομίζω θα νιώθει αρκετά ασφαλής.
Βασιλείου. Κατεβάζει ο Πόγκ. Γεωργίου. Μαρία Παναγιώτου. Χάρντι, Όλγα. Εκεί που πάει πάλι δεν υπάρχει καμία συμπεκτριά της. Πλάγιο για την Ομόνια. Στο 17ο λεπτό. Πάντα στο 0-0 ο τελικός. Κυπέλου. Εδώ στην κεντρική εξέδρα έχει μαζευτεί κόσμος και για τις έτσι, που υποστηρίζει δύο ομάδες. Νομίζω στην πλειοψηφία τους σαφέστατα είναι φίλοι της Ομόνιας. Σάβα. Γιάννου. Η Όλγα. Αλλά πάει πίσω στην Χαρντί. Κόμες. Ηλίας Κυρμίζης που ζητάει έτσι να ανέβουν πιο ψηλά, να πιέσουν οι παίκτριες του. Πάντως για την ώρα τα καταφέρνουν. Κρατάνε αυτό το 0 που είπαμε είναι ο πρώτος στόχος για την Ομόνια στο τελικό. Να κρατήσει αυτό το 0 για ώρα. Να αγχώσει λίγο την ομάδα των Απόλλων Λέτσι. Γεωργίου. Περιμένει Φρίντα. Θα περάσει. Θα μπει περιοχή, θα κάνει το σούτ. 1-0. Απόλλων Ladies, εξαιρετικό γκολ από την Φρίντα. Στο 19. Η Φρίντα ανοίγει το σκορ στο τελικό. Με ένα πολύ όμορφο γκολ. Το δεύτερο της στο κύπελο. Το 20ο της συνολικά φέτος. Εδώ. Θα κάνει την προσπάθεια, θα περάσει την περιοχή. Πολύ όμορφο το σούτ, το τελείωμα από την Φρίντα που με αυτόν τον τρόπο δίνει το προβάδισμα για το φαβόρι. Η ομάδα των Απόλλων Λέιτς. 1-0 στο 19. Ένα πολύ όμορφο γκολ, Πέτρο. Ανοίγει έτσι και τον δρόμο για την ομάδα των Απόλλων Λέιτς να γίνει πιο εύκολο το έργο για την κατάκτηση του κυπέλλου. Φυσικά πλέον θα δούμε αν και η Ομόνια έχει απάντηση, γιατί σιγά σιγά θα πρέπει να ανέβει, να ρισκάρει λίγο, αν και είμαστε πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Ακριβώς. Για να φτιάξει τουλάχιστον κάποια προϋπόθεση ευκαιρίας. Ακριβώς πάνω εξαργύρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κατοχή και τον έλεγχο της μπάλας της ομάδας της η Φρίντα με ένα πάρα πολύ... Και πάλι η Φρίντα θα κάνει χαμηλά τώρα το σουτ, πέφτει που ζάλι μαζεύει. Έλα Πετρό. Είναι μια σπουδαία ποδοσφαιρίστρια και το αποδεικνύει για άλλο ένα παιχνίδι ουσιαστικά πάνω. Γι' αυτό και ήταν αρκετά έντονα τα πανηγύρια στον πάγκο του Λοράν Φασότ, εδώ με τους συνεργάτες του και τις υπόλοιπες παίχτριες. Έγιναν όλοι ένα και φυσικά το προβάδισμα είναι ένα σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του κυπέλλου. Ωστόσο, αναμένουμε να δούμε και την αντίδραση από πλευράς Ομόνιας, καθώς υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος στο παιχνίδι. Σέντρα από την Σάβα, βγαίνει η Κουζάλη και μαζεύει. Το πέτυχε η ομάδα των Απόλλων Ladies, αυτό που έψαχνε, το γρήγορο γκολ στο 19ο λεπτό. Σχεδόν στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, είχε τις ευκαιρίες και νωρίτερα. Πλέον ψάχνει και ένα δεύτερο για να νομίζω να απλοποιήσει σιγά σιγά τα πράγματα όσον αφορά την κατάκτηση του κυπέλλου. Είπαμε, είμαστε πολύ νωρίς ακόμη στον τελικό. Ωστόσο, με αυτά που είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς φέτος, αλλά και αυτά που είδαμε μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Κατά την ώρα η ομάδα των Απόλλων Ladies έχει σαφέστατα τον πρώτο λόγο. Απομακρύνει η Αμουάκ. Ελίνα Παναγιώτου θα κερδίσει το κεφάλι. Γκόμες ουσιαστικά απομακρύνει. Εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο η Ζάλη. Έχει ώρα να πάρει μπάλα, με τα πόδια συνήθως.
Τώρα παίρνει και τα χέρια του μπάλα. Ο Πόγκ. Χάρντι. Ανεβαίνει αρχηγός. Γεωργίου Σάβα. Φρίτα. Πίσω στην Κόμες. Γιάννου. Ο Πόγκ. Πάει για το δυνατίο με την Γιάννου. Όλγα. Φρίτα με την μία ψάχνει την Χένβαλ. Μουάκο απομακρύνει. Δίνει για την Βόλεβεθ. Πιέζει και πέφτει. Κάτω με μαρκάρισμα η Γιάννου. Τίποτα. Από τη ζωή Σταύρου. Πίτσιλου, Βόλεβεθ. Μουάκο. Πιέζεται ψηλά από την Γιάννου, κρατάει μπάλα, Μουάκο, πίτσιλο από μακρύ. Βάζει η Πόλεβεθ. Φάω για την Ομόνια. Πάμε να δούμε νωρίτερα, φάση με την Γιάννου. Νομίζω ότι θα δούμε και από εδώ. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει κάτι. Ξεκαθαρίσαμε με τη δεύτερη επανάληψη. Κλεάνθους. Πάλα πάει πίσω από την Χάρντι. Θεό. Κάνει προσπάθεια για να ανέβει η Μαρία η Παναγιώτου. Τάνευα πιο κοντά στην μπάλα από μακρύνη. Μπάλα πάει στην Γεωργίου. Ξεπεράσαμε τα μισά του πρώτου χρόνου στο τελικό. 1-0 από το 19 η Apollon Ladies. Με το πολύ όμορφο γκολ από την Φρίντα. Τελέστηκε το πλάγιο, απομακρύνει σε νέο πλάγιο η Κλεάνθος. Πλάγιο Βερτέλιτς. Μαρία Παναγιώτου να περάσει, να κερδίσει κόρνερ. Κόρνερ με την Σάβα στο 25. Εκτελεί, κουζάλι, τελικά επιθετικό φάουλ στην τερματοφύλακα της Ομόνιας. Πάμε στον Πέτρο. Βλέπουμε τον τεχνικό της Ομόνιας, Ηλία Κερμίζη, να χειροκροτεί τις ποδοσφαιρίστριές του για την προσπάθεια που καταβάλουν. Σαφώς και αναγνωρίζει και ο ίδιος το μέγεθος του αντιπάλου που έχουν απέναντι τους πάνω. Γνωρίζει τις Apollon Ladies ότι είναι μια ομάδα που αρέσκεται σε αυτό το επιθετικό ποδόσφαιρο, τις γρήγορες εναλλαγές της μπάλας, αφού διαθέτει και γρήγορες μάλιστα ποδοσφαιρίστριες, και καλεί συνεχώς τις δικές του παίχτριες ο Ηλίας Κυρμίζης να μην τα παρατούν, αντιθέτως να προσπαθήσουν στο παιχνίδι και να ανεβαίνουν σιγά σιγά πιο ψηλά οι γραμμές, ώστε να φτιάξουν και αυτές από την πλευρά τους τις δικές τους επιθετικές προσπάθειες. Μάλιστα. Μέχρι τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι ακόμη στο 1-0. Η Ομόνια δικαιούται να έχει τις ελπίδες της. Παρά το ότι βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο ότι συνεχώς είναι στο επιθετικό κομμάτι από τον Ladies. Ψάχνει ένα δεύτερο γκολ. Κάπου εκεί θα απλοποιήσει τα πράγματα. Ωστόσο,
όπως είπαμε, υπάρχει αρκετός χρόνος στο παιχνίδι μας. Πλάγιο για την Ομόνια. Όλγα. Για Apollon Ladies. Μοκόγκ. Πελβάλ. Έδε λάθος από την Οπόγκ. Βαζίλα. Πίσω στην Βασιλείο. Έρχεται να κερδίσει όμως η Πελβάλ. Να δώσει πίσω στην Γκόμες. Η Όλγα κάνει λάθος. Θέλει την μπάλα στην Ελία την Παναγιώτου. Άμυνα όμως από την Γεωργίου. Έψαξε η Όλγα να βρει την Πελβάλ. Βγάζει άμυνα η Αμουάκο. Φάουλ για την Ομονία. Στην Ελίνα την Παναγιώτου. Μαζί με την Φαζίλα φέτος τα πρώτα βιογιά θα λέγαμε για την Ομόνια. 16 τέρματα η Φαζίλα, 13 η Ελίνα η Παναγιώτου. Σημείωσαν και από ένα γκολ στο κύπελλο. Να λοιπόν μια ευκαιρία για την Ομόνια να βάλει κόσμο κοντά στην εστία της Ματθαίου. Το φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει η Βασιλείου. Στέλνει την μπάλα στην περιοχή. Ματθαίου μαζεύει. Στην πρώτη έτσι τελική προσπάθεια για την Ομόνια. Ο Πόγκ θα προλάβει μπάλα. Γιάννου πίσω, η Γκόμες και η Χάρντι. Γεωργίου, Σάβα. Όλγα. Με χώρο ανεβαίνει. Κρατάει μπάλα. Αριστερά είναι η Μαρία Παναγιώτου που περιμένει, θα πάρει μπάλα. Κρατάει. Σέντρα απευθείας στην αγκαλιά της Κουζάλη. Ψάχνει τη Φαζίλα μπροστά. Άμυνα την Χάρντι. Η Γιάννου παίρνει μπάλα. Περάσει από Βασιλείου. Κρατάει όμορφα και δίνει αριστερά στην Μαρία την Παναγιώτου. Έχει τον χώρο και τον χρόνο. Να δώσει τελικά πίσω στην Γεωργίου. Ο Πόγκ. Κένβαλ Λάγιο από την Μπόβελεθ. Λάγιο με την Οπόγκ. Όλγα πίσω στην Οπόγκ. Κέλβαλ, Όλγα, Σάβα. Φρίτα το 1-2. Κάνει φάουλ η Σάβα στην Ελίνα την Παναγιώτη. Σάβα. Αριστερά η Μαρία Παναγιώτου πάντα. Κάνει κίνηση και η Γεωργίου. Συγκλίνει Μαρία Παναγιώτου στην Όλγα που κρατάει μπάλα, κάνει και ένα σούτ. Πέφτει Κουζάλη, μπάλα όμως πάει απευθείας έξω. Ημίωρο στο τελικό του κυπέλου. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο πάντα. Με Apollon Ladies να προηγείται από το 19 με τον goal, το πολύ όμορφο goal της Φρίντια 1-0. Και να έχει και 2-3 έτσι άλλες καλές ευκαιρίες για ένα δεύτερο goal. Η κατοχή είναι στο 71% για Apollon Ladies. Λογικό ποσοστό θα λέγαμε. Κάπου εκεί κυμαίνεται το ποσοστό για την ομάδα των Apollon Ladies και περισσότερο ίσως σε κάποια παιχνίδια. Έτσι Πέτρο, εσύ που το παρακολουθείς περισσότερο το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι, ακριβώς πάνω είναι κάτι που συνηθίζει στο... Στον τρόπο παιχνιδιού της η Apollon Ladies έχει συνεχώς την κατοχή και τον έλεγχο της μπάλας και αυτό έτσι που προβληματίζει σήμερα ιδιαίτερα τον Λοράν
Φασότ είναι ότι θέλει να διευρύνει περισσότερο το προβάδισμα της ομάδας του όσο πιο νωρίς γίνεται. Γι' αυτό και καλεί συνεχώς τις ποδοσφαιρίστριες του να παραμένουν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και να είναι περισσότερο συγκεντρωμένες στο παιχνίδι τους. Γκόμες, φάουλ από την Ελίνα την Παναγιώτου. Φάουλ με Σάβα για Απόλλων Λίτς. Τριάντα τρία. Η Σάβα στο φάουλ. Εκτέλει, φέρνει την μπάλα στην περιοχή και φαγιά έξω. Που έγινε από την Ολγά. Αμουάκ δίνει συνέχεια. Κατεβάζει Γεωργίου για την Μαρία την Παναγιώτου. Έψαξε και πάλι Γεωργίου. Βγήκε η αμήνα όμως. Την Ζαμανή. Πλάγιο για Απόλλων Λίτς. Γιάννου. Ανεβαίνει Χάρντι. Κλεάνθος ψάχνει την Φαζίλα. Ματθαίου βγαίνει και δεν βγαίνει. Τελικά μαζεύει την μπάλα. Πόγκ. Το ένα δύο με την Γιάννου. Ο Πόγκ. Στέλνει την μπάλα εκεί που είναι η Αμουακό. Σαμάνι. Κρατάει μπάλα και είναι πίσω στην Πίτσιλου. Βόβελεθ πήγε για το ένα δύο. Αλλά πάει τελικά πίσω στην Μαμουάκο. Πίτσιλου, Μπόβελεφ. Πίτσιλου. Του βάει παλαινή ο Πόγκ, Γιάννου, Όλγα. Πίσω, θα πάλι. Μαρία Παναγιώτη. Χάρντι, Γεωργίου, να περάσει, δεν θα τα καταφέρει, η Φρίντα θα πάρει όμως την μπάλα. Γιάννου, Παναγιώτου, Γιάννου, η μπάλα πάει όμως στην Αμουάκο, πολύ καλή παρέμβαση από την Όλγα, Φρίντα θα ελευθερωθεί, έψαξε την κίνηση της Χέλβαλ, η μπάλα δεν πέρασε όμως. Από την άμυνα που έβγαλε η Πίτσιλου, που έχει τώρα την μπάλα. Μπόβελεθ, ο Πον κατεβάζει εκεί που όμως που είναι η Πίτσιλου που ανέβηκε. Έψαξε την Φαζίλα, μπάλα πάει στην Κόμες. Σάβα. Ψάχνει την Παναγιώτου και θα την βρει πολύ όμορφα. Περιμένει η Φρίντα. Σέντρα από την Παναγιώτου, η Φρίντα θα κατεβάσει, κρατάει μπάλα, η Γκουζάλη εκπληκτικά σε κόρνερ. Πολύ όμορφη φάση. Με Φρίντα και Γκουζάλη, η Γκουζάλη νικήτρια αυτή τη φορά.
Εδώ κατεβάζει όμορφα με το αριστερό η Φρίτα, στρώνει την μπάλα με το δεξί, τελειώνει τη φάση με αριστερό, όμως η Κουζάλη κάνει εξαιρετική απόκρουση και στέλνει την μπάλα κόρνερ. Πολύ όμορφη φάση και το σούτ της Φρίτα και την απόκρουση της Κουζάλη. Κόρνερ με Σάφ. Γεωργίου θα γίνει κάτοχος. Η Σάβα θα κάνει σέντρα. Κλεάνθους. Κεφάλαια από μακρινή. Ζαμάνι κάνει λάθος. Σούτα από μακριά. Η Φρίτα ήταν σε θέση offside έτσι κι αλλιώς. Και η κατοχή πάει για την Ομονία. Συνέχεια με την Κουζάλη. Ζαμανή ψάχνει την Ελίνα την Παναγιώτου και αυτή με τη σειρά της την Φαζίλα. Θα καλύψει και θα πάρει μπάλα η Χάρτη. Ψύχρεμα θα δώσει και στην Μαρία την Παναγιώτου. Ο Πόγκ. Κέλβαλ. Να περάσει, κρατάει μπάλα και δεύτερη τρίπλα. Παναγιώτου, σέντρα στόχος η Όλγα από μακρύ την μπάλα προσωρινά, Χέλβαλ. Τώρα η μπάλα πάει στην Όλγα, πίσω στην Οπόγκ. Στέλνει μπάλα χαμηλά, θα περάσει και θα πάει τελικά στην Φρίντα. Ψάχνει την Όλγα από μακρύνη, Βασιλείου. Γκόμες, ο Πόγκ, Χέλβαλ, έψαξε την Όλγα, άμυνα από την Αμιόκο, μπάλα θα καταλήξει στην Τουζά. Η Αμιόκο είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο, διακοπή από την Ζωή Σταύρου, μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο Πέτρο, η Απόλλων Λέντης από το 19 πάντα μπροστά με ένα 0 με κόλ της Φρίντα. Και από τη στιγμή που είπαμε και νωρίτερα ότι είναι ακόμη το 1-0 στο παιχνίδι, η Ομόνια έχει το δικαίωμα να έχει τις ελπίδες της σε μια επιθετική προσπάθεια να φτιάξει κάτι καλό και να απειλήσει. Ακριβώς. Και φυσικά το 1-0 είναι ένα ισχνό προβάδισμα, κάτι που γνωρίζει φυσικά ο Λοράν Φασότ πάρα πολύ καλά και είναι γι' αυτό που κρατάει σε γρήγορση τις ποδοσφαιρίστριες του. Αρκετές οι οδηγίες από τον Βέλγο προπονητή. Μάλιστα τώρα τα λέει έτσι λίγο με την Χέλβαλ. Κάποιες κινήσεις που κάνει με τα χέρια του, κάποιο νόημα με τον τρόπο που θέλει να αγωνίζεται η ποδοσφαιρίστρια του. Είδε, βλέπει και ο ίδιος αυτή την κατοχή και τον έλεγχο της μπάλας. Ωστόσο θέλει να μετουσιωθούν όσο πιο νωρίς γίνεται αυτές οι καλές οι ευκαιρίες και σε γκολ, ώστε να κάνει ακόμη πιο ξεκάθαρα τα πράγματα στο παιχνίδι. Ενώ από την άλλη ο Ηλίας Κυρμίτσης χειροκροτάει συνεχώς τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστριών του και αναμένει φυσικά ότι θα ανέβουν σιγά σιγά πιο ψηλά στο παιχνίδι και αναμένουμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα ρισκάρει ακόμη περισσότερο. Σάβα για την Φρίντα, νωρίτερα είδαμε τον γκολ της Φρίντα. Θα κάνει το σούτ που θα περάσει από την Κλεάνθους, επιστρέφει πίσω στην Γεωργίου, επιστροφή στην Φρίντα, πατάει περιοχή, η σέντρα απευθείας έξω. Μουάκο ψάχνει μπροστά την Ελίνα την Παναγιώτη και τη Φαζιλά, αλλά μπάλα πάει στην Οπόγκ. Γιάννου πίσω στην Χάρτη. Οπόγκ. Τελβάλ, Οπόγκ. Λιστράει, γυρίζει όμως πίσω την μπάλα στην Χέντβαλ. Κόμες,
Γιάννου. Σάβα. Γεωργίου. Βολγά. Κάνει κίνηση η Μαρία Παναγιώτου. Κερδίζει τον χώρο. Κρατάει μπάλα. Περιμένει κάποιο στήριγμα. Θα το βρει δεξιά στην ΟΠΟ. Πίσω και πάλι στην Μαρία την Παναγιώτου. Πέφτει χωρίς φάουλ. Πλάγιο για την ομάδα των Απόλλων Λέκης. Ελίνα Παναγιώτου. Μπάλα πάει στην Χάρντι. Να δούμε νωρίτερα. Φάση. Φάουλ. Μαρία την Παναγιώτου. Να δούμε όμως τώρα την Χένβαλ που πατάει περιοχή. Περιμένει Φρίντα απέναντι. Χένβαλ απευθείας. Η Κουζάλη με διπλή προσπάθεια από μακρινή. Κρατάει αυτό το 1-0. Χαζίλα. Γιάννου. Σαράντα 43 πλέον. Α, ξέρουμε σε λίγο και τον χρόνο καθυστέρησης. Μας ενημερώσει ο Πέτρος. Ο Πονκ Χένβαλ να περάσει. Δεν θα περάσει τελικά από την Κόβελεφ. Παραχωρεί το κόρνερ. Εδώ η προηγούμενη φάση. Ευκαιρία με Χένβαλ. Ο Ζάλη με διπλή προσπάθεια. Διώχνει την μπάλα. Κρατάει αυτό το 1-0. Ένα λεπτό θα είναι ο χρόνος καθυστέρησης. Στο πρώτο ημίχρονο. Κόρνερ για Apollon Ladies με την Μαρία την Παναγιώτου. 44. Τελεί η Μαρία Παναγιώτου, προς τα πίσω πάει μπάλα που απομακρύνεται από την Αμουάκο. Σάβα. Θα περάσει, κρατάει, θα γυρίσει τώρα, όχι, κόρνερ είναι. Πέμπτο κόρνερ για Apollon Ladies, κανένα για την Ομόνοια. Και πάλι Σάβα. Τέλει Σάβα. Στην πικρή περιοχή. Προσπάθεια από την Φρίντα που απομακρύνεται προσωρινά τουλάχιστον την μπάλα που πάει στην Ελία την Παναγιώτου που απομακρύνει σε πλάγιο. Πλάγιο που εκτελέστηκε. Όλγα. Γιάννου. Χένβαλ. Έχει έρθει δεξιά η Μαρία Παναγιώτου. Θα κάνει σέντρα. Μακρύνεται η μπάλα. Ανέβα. Πλάγιο η Ομόνοια. Μπήκαμε σε χρόνο καθυστέρησης, ένα λεπτό. Πέτρο Πετρή, έχεις 15 δευτερόλεπτα εντυπώσεις για πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, θεωρώ πάνω ότι το σκορ αντικατοπτρίζει και την εικόνα που έχουμε δει στο πρώτο μέρος. Φυσικά, αναμένουμε το δεύτερο ημίχρονο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση από πλευράς Ομόνοιας. Πολύ ωραία. Παδίζουμε προς το τέλος του πρώτου ημίχρονου. 1-0 ο Απόλλωνας. Στο στενό 1-0 δίνει τις ελπίδες στην Ομόνοια. Το δεύτερο ημίχρονο λογικά να ρισκάρει περισσότερο και να προσπαθήσει να φτιάξει κάποιες ευκαιρίες. Απ' την άλλη, ο Απόλλωνας, τη στιγμή που δεν πέτυχε περισσότερα γκολ, η Apollon Ladies ουσιαστικά κρατάει την Ομόνοια στο παιχνίδι. 1-0 λοιπόν τέλος, πρώτο ημίχρονο στο τελικό. Το γκολ, το πολύ όμορφο γκολ της Φρίντα, στο 19, η Apollon Ladies έχουν το πλεονέκτημα, το προβάδισμα. Εδώ το εξαιρετικό τέρμα που σημειώνει η Φρίντα. Highlight μέχρι στιγμή στο τελικό.
Αυτό το γκολ, οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια και οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια με Apollo Ladies να είναι μπροστά στο σκορ με 1-0. Αναμένουμε και τη στατιστική πλευρά του πρώτου ημιχρόνου, βλέποντας ότι η Ομόνια έχει μια τελική προσπάθεια, 11 τελικές η Apollo Ladies, μία στο στόχο για την Ομόνια, 6 η Apollo Ladies, 5 αποκρούσεις από την Κουζάλη, μία από την Μαντιθέου, 5 κόρνερ για Apollo Ladies, κανένα κόρνερ για την Ομόνια, από ένα offside δύο ομάδες, 4-2 τα φάουλ, καμία κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι μας, 71%. Πολύ καλές αποκρούσεις και κράτησε το 0. Στο 19, ωστόσο, εδώ μια κεφαλιά της Φρίντα που πέρασε έξω. Εδώ, άλλο ένα σούτ από την Φρίντα που ήταν πρωταγωνίστρια στις περισσότερες φάσεις για Apollo Ladies. Γιάννου εδώ στείλε την μπάλα έξω. Εδώ το εξαιρετικό γκολ, πολύ όμορφο γκολ από την Φρίντα στο 19. Εδώ η Κουζάλη νικήθηκε και οι Apollo Ladies πήραν κεφάλι στο σκορ. Μονόλογος σε αυτό το πρώτο μέρος. Εδώ η μοναδική τελική προσπάθεια για την ομάδα της Ομόνιας σε ένα φάουλ που εκτέλεσε η Βασιλείου. Κεφαλιά που έκανε η Αμουάκο, κατέληξε εύκολα στα χέρια της Ματθαίου. Συνέχισε η Apollo Ladies να είναι καλύτερη. Είχε ακόμη τουλάχιστον ένα-δυο προϋποθέσεις καλές για να απειλήσει. Εδώ μια εξαιρετική απόκρουση από την Κουζάλη στο τελείωμα της φάσης από την Φρίτα. Έδωσε την μπάλα σε κόρνερ και κράτησε το 1-0. Άλλη μια ευκαιρία εδώ και πάλι Πουζάλη κορυφαία για την ομάδα της Ομόνιας στο πρώτο μέρος, τερματοφύλακας της ομάδας. Αποτέλεσμα είναι στο 1-0. Παρά το ότι υπάρχει διαφορά επίπεδου ανάμεσα στις δύο ομάδες, την είδαμε και στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο μέρος. Αυτό το 1-0 δίνει Πέτρο το δικαίωμα στην ομάδα της Ομόνιας να έχει ακόμη τις ελπίδες της και σαφέστατα σε κάποιο σημείο του αγώνα, σε κάποιο σημείο του τελικού, να ρισκάρει περισσότερο, μήπως και πετύχει τον κόλ της σοφάρισης. Ακριβώς. Πάνω όσο παραμένει το 1-0, δικαιούται να έχει την, δικαιούται να διατηρεί τις ελπίδες της η Ομόνια, η οποία καλείται να ρισκάρει περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο για να διεκδικήσει κάτι από το σημερινό παιχνίδι, που δεν είναι άλλο φυσικά από την κατάκτηση του κυπέλου, αν και μέχρι στιγμής από τα δεδομένα που είδαμε στο πρώτο μέρος είναι αρκετά δύσκολο το έργο της Ομόνιας, την οποία βλέπουμε να εξέρχεται τώρα και μάλιστα δεν θα προχωρήσει σε κάποια αλλαγή ο Ηλίας Κυρμίζης. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι αν θα παραμείνει με τον ίδιο τακτικό σχεδιασμό ή αν θα αλλάξει κάτι. Από πλευράς Apollon Ladies δεν διακρίνω κάποια διαφοροποίηση. Ναι. Και για τον Λοράν Φασότερ λοιπόν, ο οποίος είναι αρκετά απαιτητικός και θέλει φυσικά αυτό το δεύτερο γκολ ώστε να αποφύγει τους μπελάδες στη συνέχεια. Βλέπουμε στον πλάνο μας για άλλη μια φορά τον προπονητή της Ομόνιας στο Σοφρόνι τον Αυγουστή και αρκετούς ποδοσφαιριστές των Πρασίνων. Είναι ο Ασάρι Φάρτο που είδαμε πριν, ο Μπασιρού, ο Φαμπιάνο, ο Κακουλής τον είδαμε στο πρώτο μέρος. Είσοδος των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Απλά υπενθυμίζουμε έτσι λίγο τις δύο δεκάδες των δύο ομάδων. Πώς θα συνεχίσουν, πώς θα ξεκινήσουν σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Η Ομόνια με Κουζάλη κατά τα δοκάρια. Πίτσιλου, Κλεάνθους, Αμοάκο και Τάνεβα στην άμυνα. Ζαμανί, Πόβελεθ, Βασιλείου και Παπαδοπούλου στο χώρο του κέντρου. Και δίδυμο επιθετικό η Ελίνα Παναγιώτου με την Φαζίλα. Απ' την άλλη, η ομάδα των Apollon Ladies θα ξεκινήσει, θα συνεχίσει ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο με τερματοφύλακα την Ματθαίου. Τετράδα στην άμυνα Γεωργίου, Γκόμες, Κάρτη και ο Πονκ. Τριάδα στο κέντρο Γιάννου, Σάβα και η Όλγα. Και από εκεί πέρα τριάδα στην επίθεση, αριστερά η Παναγιώτου, δεξιά η Χέλμπαλ και στην κορυφή παραμένει η Φρίντα. Έτοιμη σχεδόν και η διαιτητής της αναμέτρησης Ζωή Σταύρου για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου του τελικού. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Πρώτο σφύριγμα στη σέντρα η Ομόνια με την Κλεάνθους να γεμίζει εκεί που είναι η Μαρία Παναγιώτου. Κεφαγιά αύριο την Όλγα Χελβάλ.
Δεξιά ανεβαίνει ο Πόγκ. 1-2 με την Μιχένβαλ. Ο Πόγκ πίσω στην Κόμες που θα βρει την Χένβαλ. Θα κάνει τη σέτρα στην περιοχή. Προσπάθεια από την Φρίντα έξω. Πρώτη μεγάλη φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Με την κεφαλιά της Φρίντα. Στη σέντρα εδώ της Χένβαλ. Νικάει όλες στον αέρα η Φρίντα, όμως στέλνει την μπάλα έξω. Πρώτη καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Με πολύ καλή ευκαιρία ξεκίνησε και το πρώτο ημίχρονο η ομάδα Apollon Ladies. Με καλή ευκαιρία ξεκινάει και στο δεύτερο. Κλέανθους. Παρέμβαση από την Όλγα, πλάγιο για την Ομόνια. Εδώ ο προπονητής, ο Απόλλων Ladies, ο Ραν Φασότ. Ανέλαβε ως πρώτος προπονητής τον Νοέμβριο του 2021. Εδώ και ο Ηλίας ο Κυρμίζης, με τη σειρά του ανέλαβε τον περασμένο μήνα την ομάδα των Απόλλων Ladies. Ένας προπονητής που διετέλεσε ομοσπονδιακός της Εθνικής Ομάδας Κορασίδων κάτω το 17. Παράλληλα βοηθός προπονητής της Εθνικής Ομάδας Γυναικών Κύπρου. Ενώ είχε πέρασμα και από την ομάδα των Apollon Ladies ως υπεύθυνος των Ακαδημιών της ομάδας ο Ηλίας Κυρμίζης. Πλάιο το εκτελέστηκε, πλάιο η Apollon Ladies τώρα. Όχι επανάληψη του out, του πλαγίου out για την ομάδα της Ομόνιας. Με την Γερμανίδα, την Μπόβελεθ. Να εκτέλει. Γεωργίου. Σάβα. Όμορφη προσπάθεια. Γιάννου. Γεωργίου. Γιάννου. Γεωργίου. Μπάλα έχει βγει πλάγιο για την Ομόνια. Ελίνα Παναγιώτη. Προσπάθησε. Σαμανή. Πλάγιο και πάλι για την Ομόνια. Με την Τάνεβα. Τέλει, ψάχνει την Φαζίλα, μπάλα πάει στην Κόμες που απομακρύνει, κατεβάζει η Αμουάκο. Πίτσιλου, η Φρίντα πάει να πιέσει. Πλάιο για την Ομόνια. Θα χάσει. Χένβαλ προσπάθησε. Μπάλα καταλήγει στην Φρίντα. Από μακριά το πλασέ έξω για να κρεμάσει την Κουζάλη που ήταν εκτός εστίας. Κουζάλη. Από άκο. Εύκολα κατεβάζει Κόμες. Θα βρει και την Όλγα. Σάβα. Λάθος, Τάνεβα. Ψάχνει Φαζίλα. Άμυνα από την Κόμες. Σάβα, Όλγα. Όμορφη τρίπλα και πάσα στην Σάβα. Αριστερά η Μαρία Παναγιώτου. Έχει χώρο να ανέβει. Να ψάξει την Φρίντα.
βγήκε η άμυνα από την πίτσο, την μπάλα πάει στην Χελβάλ. Φρίτα. Να χάσει την μπάλα. Λάθος όμως και από πλευράς Ομόνιας. Γιάννου. Κλείνεται, δίνει πίσω. Στην Οπόγκ. Γεωργίου. Σάβα. Ξανακερδίσει. Ψάχνει η Μαρία την Παναγιώτου. Πέφτει. Φάουλ. Για Απόλλων Λέτης. Φάουλ από την Κλεάθη. Απορεί. Οπότε... να βγάλουμε συμπέρασμα από την επανάληψη. Εδώ... μετά παίρνει τα πόδια της Μαρίας Παναγιώτου, χτυπάει την μπάλα η Κλεάνθος, αλλά συνέχεια δεν την αφήνει να κάνει προσπάθεια. Φάουλ για Απόλλων Ladies. Καλό σημείο για να απειλήσει, πλάγια, αλλά έχει βάλει αρκετό κόσμο στην περιοχή της Κουζάλη. Η Μαρία η Παναγιώτου είναι πίσω από την μπάλα. Θα δούμε αν θα το πάρει απευθείας. Παναγιώτου απευθείας, έξω. Άλλη μια καλή φάση για Απόλλων Ladies. Δοκίμασε απευθείας η Μαρία Παναγιώτου. Βαζίλα πίσω. Πάει πρώτη στην μπάλα η Γιάννου και δεν είναι συμμαθητή. Πλησιάζουμε τα 8 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, κοντά στο 53. Να δούμε τη φάση και να πάμε στον Πέτρο. Η Όλγα στέλνει την μπάλα εκεί που είναι η Αμουάκο. Βασίλειο. Κρατάει μπάλα, ψάχνει Φαζίλα. Θέλει να ανέβει, κλείνει Γκόμες, Φαζίλα. Θα κάνει το σουτ που δεν θα περάσει τελικά. Όλγα πιέζει Φαζίλα. Περάσει όμορφα η Όλγα και θα δημιουργήσει φάουλ. Πέτρο, όπως και στο πρώτο μέρος και στο ξεκίνημα του δευτέρου χρόνου, Απόλλων Ladies έχουν την κατοχή. Έφτιαξαν ήδη 2-3 καλές φάσεις και ψάχνει το δεύτερο γκολ όμως που δεν έρχεται. Ακριβώς και είναι κάτι έτσι που προβληματίζει ιδιαίτερα τον Λοράν Φασόντ. Φυσικά χειροκρότησε τις ποδοσφαιρίες. Να δούμε την Φρίτα, με συγχωρείς Πέτρο, που φεύγει από κανονική θέση. Απατήσει τώρα περιοχή Φρίτα, θέλει να ελευθερωθεί, να δώσει πάσα έξω στην Γιάννου, να κάνει το σούτ που δεν θα περάσει. Τη Βασιλείου να απομακρύνει εκεί που τρέχει Φαζίλα και οι Κόμες. Με την Ισπανίνα να διώχνει σε πλάγιο, έλα Πέτρο. Ο Λοράν Φασόντ ουσιαστικά είναι να μετουσιωθούν όσο πιο νωρίς γίνεται οι επιθετικές προσπάθειες των ποδοσφαιριστριών του. Χειροκρότησε τόσο την Μαρία Παναγιώτου και την Κριστίνα Φρίτα για τις προσπάθειες που απόλεσαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο, δεν δει την μπάλα στα δίχτυα, δεν εφησυχάζεται ο Λοράν Φασόντ. Ενώ από την άλλη, αρκετές είναι οι οδηγίες και του Ηλία Κυρμίζη, ο οποίος θέλει περισσότερη κινητικότητα από τις ποδοσφαιρίστριές του και να ανεβαίνουν πιο ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Φάουλ για την Ομόνια τώρα. Που κερδίζει η Φαζίλα. Και από τέτοιες φάσεις η Ομόνια θα προσπαθήσει να απειλήσει. Εδώ Φαζίλα Κόμες και ο Πόγκ. Το φάουλ δόθηκε στην Οπόγκ. Πενήντα πέντε. Βασιλείου πίσω από την μπάλα. Αν την εκτέλεση. Πολύ Βασιλείου πλασαριστά. Τώρα γίνεται η σέτρα στην περιοχή. Ματθαίου δεν βγαίνει γιατί ελέγχει την πορεία της μπάλας. Οι Κόμες που απομακρύνει.
Η Πίτση λουμάχεται με την Χένβαλ. Θα κερδίσει, θα πέσει, φάουλ για Απόλλων Λίτσης. Εδώ το καθαρό φάουλ της Πίτσιλου. Θα σταματήσει και την προσπάθεια αντεπίθεσης των Απόλλων Λίτσης. Φάουλ με την Γκόμες. Το μακρύνει Τάνεβα. Η Σάβα με το κεφάλι κατεβάζει για τη Γεωργίου. Έψαξε την Μαρία την Παναγιώτου. Δεν πέρασε η μπαλά. Και εδώ υπάρχει φάουλ. Τράβηγμα φανέλας για την Ελίνα την Παναγιώτου που ξανακερδίζει και κερδίζει το πλάγιο συνέχεια. Πλάι αποκτελέστηκε. Βασιλείου προσπαθεί. Μπάλα. Φάουλ για την Ομόνια. Να δούμε εμείς την επανάληψη. Και εδώ δόθηκε το φάουλ. Στο μαρκάρισμα από την Μαρία την Παναγιώτου. Βασιλείου. Φάουλ και πάλι για την Ομόνια που έτσι σε ένα τρίλεπτο έχει κερδίσει δύο φάουλ έξω από την περιοχή των Απόλλων Λίτσης και θέλει να απειλήσει. Βασιλείου τώρα με το αριστερό θα εκτελέσει. Στο 57. Βασιλείου εκτελεί με καλή εκτέλεση από μακρύνη Φρίντα. Πιο μακριά ακόμη. Η Χέρβαλ, μακριά η Κλεάνθους προσπαθεί, αλλά θα καταλήξει στην Ματθαίου από την κεφαλιά της Ελλήνας της Παναγίου. Α, λοιπόν, Πέτρο που η Ομόνια κάνει πιο συχνές τις επισκέψεις της πλέον στην περιοχή της Ματθαίου. Ναι, κάτι που φέρνει και ικανοποίηση φυσικά για τον Ηλία Κυρμίζη, κάτι που θέλει να βλέπει στο παιχνίδι της ομάδας του, αφού ο απότερος στόχος είναι να φέρει το παιχνίδι στα ίσα βάθη. Παναγιώτου. Ανεβαίνει η Σάβα, έχει χώρο η σέντρα σούτ πάνω από την εστία της Κουζάλη. Εδώ ο Ηλίας Κυρμίζης, ο πόνητης Ομόνιας. Νομίζω είναι ευχαριστημένος που η Ομόνια είναι στο παιχνίδι και παίζει και καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση πάντα με την απόδοσή της στο πρώτο μέρος. Βασιλείου ψάχνει Φαζίλα, η μπάλα θα περάσει όμως χτυπάει ουσιαστικά στην πλάτη της Φαζίλα. Μαθαίου. Ο Πόγκ. Γκόμες. Κίνηση από την Χέρβαλ όμως ελέγχει η Αμουάκο. Πλησιάζουμε τη μία ώρα παιχνίδιου στο τελικό. Πάντα από το 19 από όλων λέει είναι μπροστά με ένα 0. Ο γκολ της Φρίντα. Χένβαλ. Γιάννου. Ο Πόγκ. Γεωργίου. Λάγιο από τη Ζαμάνη. Κάρτη πίσω στην Ματέου. Και απεγγεί στην Οπόγκ.
Γιάννου. Ολγά. Μπάλα απομακρύνεται από την Κλεάνθους. Η Φαζίλα θέλει να φύγει στην αντεπίθεση τώρα. Πιο κοντά στην μπάλα. Και απομακρύνει η Γκόμες. Στο πλάγιο. Όμως είπαμε, σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο η Ομόνια ανεβαίνει επιθετικά περισσότερες φορές. Προσπαθεί να φτιάξει και να δημιουργήσει προβλήματα την ομάδα των Απόλλων Ladies. Ελίνα Παναγιώτου. Κοντά η Σάβα. Κόρνερ, την Ομόνια. Το πρώτο στο παιχνίδι για την Ομόνια. Κόρνερ με τη Βασιλείου. Εκτέλει η Βασιλείου. Πρώτο δοκάρι από μακρύ την μπάλα. Από την Χαρντί. Παναγιώτου. Γιάννου στην ευθεία. Βλέπει την Χερβάλ, ήρθε αριστερά τώρα. Μετά η μπάλα, θέλει να περάσει, δεν θα καταφέρει από την Αμουάκο. Και πάμε στον Πέτρο. Την πρώτη του αλλαγή θα πραγματοποιήσει ο Λοράν Φασότ, αφού έχει φωνάξει στην Ανόκη για να ετοιμαστεί. Θα μάθουμε σε δεύτερο λεπτά και αν ποδοσφαιρίστρια θα αντικαταστήσει η Ανόκη. Η Ανόκη λοιπόν θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο σε λίγο. Πρώτη κίνηση για Απόλλων Ladies. Γκανέζα, η Ανόκη. Θα δούμε την προσπάθεια εδώ για Απόλλων Ladies. Θα γυρίσει στην περιοχή, θα κερδίσει το κόρνερ. Η Χέλβαλ. Εδώ και η Ανόκη που ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. ...63 το κόρνερ για Apollo Ladies αυτή τη φορά με Μαρία Παναγιώτου. Τέλει η Μαρία Παναγιώτου. Όλα πάει προς τα έξω. Και ακόμη πιο έξω εκεί που είναι η Όλγα, θα κάνει ένα σούτα στόχο. Πάμε στον Πέτρο. Θα πραγματοποιηθεί τώρα η πρώτη αλλαγή για την ομάδα των Απόλλων Ladies με την Ανόκη να περνάει στη θέση της Όλγας. Μάλιστα. Περάσει εκτός λοιπόν η Όλγα, η Ανόκη θα περάσει στη θέση. Η πρώτη αλλαγή στο τελικό είναι αυτή. Φεύγει από το παιχνίδι η Όλγα. Έδωσε αρκετές δυνάμεις. Ανανιώνει τον χώρο του κέντρου ο Λοράν Φασότ με την παρουσία της Ανόκη. Φρέσκα πόδια. Τάνεβα. Μένει κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Έχει χτυπήσει το κεφάλι, οπότε διακόπτει το παιχνίδι. Η Ζωή Σταύρου. Έχει σηκωθεί πάντως η Τάνεβα. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Σάβα. Γιάννου.
Γιάννου, Φρίντα, ο Πόγκ. Έψαξε την χέρβα, λέει θα περάσει μπάλα. Το μακρύνει, Ιαμο, Άκο. Εδώ η Φαζίλα είναι σε θέση offside. Χάρντι. Γεωργίου. Αμόκιε. Χάσει την μπάλα από την ίδια την Παναγιώτου. Έρχεται όμως να αυτή διορθώσει Γεωργίου. Θα ξανακερδίσει η Ελένη Παναγιώτου που διαμαρτύρεται και για φάουλ. Ανεβαίνει Γιάννου. Χένβαλ, στον κενό χώρο πάει μπάλα, τρέχει Κουζάλη, τρέχει και η Χένβαλ, πιο κοντά στην μπάλα η τερματοφύλακας της Ομόνιας, να μαζέψει. Ανεβαίνει πιο ψηλά πλέον η Ομόνια, αρχίζει και ρισκάρει κάπως, αφού βλέπω Πέτρο και την Τάνεβα πλέον να παίζει πιο ψηλά στο δεξί άκρο της άμυνας. Αυτό θα επιφέρει και κάποιους κινδύνους, γιατί θα βρει χώρους πλέον η ομάδα των Απόλλων Λέδης, όμως τη στιγμή που είναι στο παιχνίδι η ομάδα της Ομόνιας, αυτό πρέπει να κάνει, να ρισκάρει. Ακριβώς πάνω είναι κάτι που... Με συγχωρείς, την... γιατί έχουμε την πρώτη κίτρινη στον τελικό και θα την πάρει η Βασιλείου, γιατί ο φάουλ που έκανε νωρίτερα στην Σάβα. Έλα, Πέτρο. Ναι, είναι κάτι που αναμέναμε ουσιαστικά πάνω, όπως αναφέραμε και προηγουμένως από τον Ηλία Κυρμίζη, ότι θα ρίσκαρε στο παιχνίδι. Γι' αυτό βλέπουμε και την Τάνεβα να αγωνίζεται πιο ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, γνωρίζει και ο ίδιος ότι δεν πρέπει να αφήνει κενό στην άμυνα, αφού θα το εκμεταλλευτεί η αντίπαλη ομάδα. 68 πλέον. Εκτελεί Χάρντι. Ο Μακρίνη προσωρινά η Αμοάκο. Ακόμη πιο μακριά η Ελίνα η Παναγιώτου. Γκόμες κατεβάζει με το κεφάλι. Χένβαλ. Ο Πόγκ κλείνεται. Βρίσκει τρόπο και βρίσκει την Γιάννου. Μαρία Παναγιώτου. Κίνηση από την Γεωργίου. Έχει χώρο τώρα. Γεωργίου χαμηλά, καλά χτυπάει στην Κλεάνθους, δεν απομακρύνεται, Νουίκε. Χάνεται η μπάλα, Ελίνα Παναγιώτου, πολύ όμορφη προσπάθεια, αντεπίθεση για την Ομόνια, ψάχνει τη Φαζίλα στο χώρο, έρχεται η Χάρντι, μακρύνει πλάγια την μπάλα, εκεί που θα τρέξει όμως να πάρει Φαζίλα. Κρατάει η μπάλα, θα κάνει το σουτ. Πέφτει, μαζεύει Ματθαίου, τελική προσπάθεια για την Ομόνια στο δεύτερο ημίχρονο. Για να ευνηδιάσει η Φαζίλα. Εδώ ήταν μόνη μπροστά, έκανε το σούτ, βρήκε στεία, όμως η Ματθαίου ήταν σε ετοιμότητα και μάζεψε. Σάβα. Μαρία Παναγιώτου. Γιάννου. Άμυνα από την Πίτσιλου. Και σε αντεπίθεση και πάλι Ομόνια με την Φαζίλα. Ψάχνει την Ελίνα την Παναγιώτου. Άμυνα από την Χάρντι. Ζαμανή. Μουάκο. Παδοπούλου πίσω, να κερδίσει η Ανόκιε, άφησε πλεονέκτημα η Ρεϊ Σταύρου στην φάση αυτή, μπάλα πήγε στην Κουζάλη, γεμίζει εκεί όμως που είναι ο Πόγκ, θα βρει την Χένβαλ τώρα, έρχεται Πίτσιλου να βγάλει άμυνα με την Βασιλείου, Φρίτα να κερδίσει, καλές προϋποθέσεις για Apollon Ladies. Η Φρίντα ψάχνει Χένβαλ, άμυνα από την Κλεάνθος που απομακρύνει. Ανόκιε. Δεξιά ο Πόγκ. Ψάχνει Χένβαλ, μπάλα θα περάσει. Προλάβει Μαρία η Παναγιώτου. Σε 70 πλέον.
Ανόκιε, όμορφη προσπάθεια και δεύτερη τρίπλα και σουτ που θα κοντράρει και θα πάει πλάγια. Η Φρίντα μαζεύει την μπάλα. Πίσω για ο Πόγκ. Νέα σέντρα στην περιοχή, Χένβαλ και Κουζάλη. Ευκαιρία η Παναγιώτη, υπάρχει όμως επιθετικό φάουλ που κάνει η Χένβαλ. Εδώ ο Ραν Φασότ είναι ανήσυχος. Δεν καθαρίζει το παιχνίδι από τον Λέντις και ο Μόνιας στο δεύτερο εμίχρονο έχει ανεβάσει απόδοση και το παλεύει. Σε ένα, όπως εξελίσσεται, ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον τελικό. Μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Το στενό 1-0 να είναι το σκορ που έχει διαμορφωθεί από το 19ο λεπτό για Απόλλων Ladies με το όμορφο γκολ της Φρίντα. Ο Πόγκ. Γιάννου διακοπή καθώς έχουμε κάτω την Πίτσιλο. Με χτύπημα στο κεφάλι. Εδώ το πώς τραυματίστηκε το χέρι της Χέλβαλ. Τραυμάτισε την Πίτσιλου. Σάβα. Θα χάσει, κάνει λάθος. Ρίζει. Προσπάθησε τουλάχιστον η Ελίνα Παναγιώτου. Ο Πόγκ για την Χέλβαλ. Πίσω στην Οπόγκ. Αυτή στη Γιάννου. Έψαξε Φρίντα από μακρύ την μπάλα. Μακρύνει και η Χάρτη, αλλά απ' την άλλη και η Κλεάνθους. Πλάγιο για Apollon Ladies. Πλέον είναι και θέμα ψυχολογίας, Πέτρο, γιατί η Ομόνια με αυτό το 1-0 που παρέμεινε στο παιχνίδι έχει πλέον και ψυχολογία να το κυνηγήσει μέχρι το τέλος. Ακριβώς, πάνω και όσο περνάει ο χρόνος, να δούμε τη φάση. Φαζίλα. Δεν είναι καλή πάσα. Έλα, Πέτρο. Ναι, όσο περνάει ο χρόνος πάνω, το άγχος και η πίεση βρίσκεται στην πλευρά της ομάδας των Απόλλων Ladies, καθώς γνωρίζει ότι το 1-0 είναι ένα εσχνό προβάδισμα και μπορεί ανά πάσα στιγμή να ισοφαριστεί. Ενώ να πούμε ότι θα προχωρήσει και σε δεύτερη αλλαγή ο Λοράν Φασότ με την Ατσαμπόγκ αυτή τη φορά να ετοιμάζεται για να περάσει τη θέση της Μαρίας Παναγιώτη. Μάλιστα. Ατσεμπόγκ λοιπόν θα περάσει το γύρο. Θα δούμε όμως την προσπάθεια της Χένβαλ. Θα πλασάρει την Κουζάλη έξω. Καλή φάση για Apollon Ladies μετά από ώρα. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Έξω η Μαρία Παναγιώτου. Ατσεμπόγκ στη θέση της. Άλλη μια Γκανέζα. Πάει στο δεξί άκρο της επίθεσης η Ατσεμπόγκ. Γίνεται λάθος, Ατσεμπόγκ, Φρίντα, Χένβαλ. Θα κάνει το σούτ από μακριά, Κουζάλη σε ετοιμότητα μαζεύει. Μουάκο. Πίτσιλου, πλάγιο για Ομονία. Ελίνα Παναγιώτου, έρχεται η Σάβα να πάρει μπάλα. Γιάννου, ανεβαίνει. Βλέπει αριστερά και εκεί πάει μπάλα στην Ανοίκιε. Πατάει περιοχή. Στην Φρίντα θα γυρίσει να κάνει το σούτ έξω. Άλλη μια τελική προσπάθεια, όμως όχι στο στόχο. Την ομάδα της Λεμεσού. Κατοχή στο 66%, επιθυμίζουμε ήταν στο 71% στο πρώτο μέρος για Apollon Ladies. Ελίνα Παναγιώτου. Πιέζεται, αλλά πάει πίσω στην Κλεάνθους. Απομακρύνει ουσιαστικά την μπάλα σε πλάχη.
Λάγιο με την Γεωργίου. Τελευταίο 15 λεπτό. Το τελικό. Σάβα. Πιανού. Παίρνει μπάλα ο Πόγκ και τώρα η Άτσε Πόγκ. Ψάχνει Χένβαλ. Άμυνα από την Αμουάκ. Λάγια την Ομόνια. Έλα πέτω. Την πρώτη του αλλαγή ετοιμάζει ο Ηλίας Κυρμίζης, καθώς από το σημείο που βρίσκομαι διακρίνω την Παναγίνα ετοιμάζεται και όπως φαίνεται θα είναι η πρώτη αλλαγή για την Ομόνια Λευκοσίας. Μάλιστα. Πρώτη κίνηση λίγο λοιπόν και για την Ομόνια. Έκανε δύο κινήσεις η ομάδα Απόλλων Ladies. Βασιλείου. Αζίλα, φαούλ για τον Απόλλωνα τελικά. Φαούλ με Γκαρσία, με Γκόμες. Θέλει Γκόμες. Λάγιο. Γεωργίου. Κάρτι. Χένβαλ. Ζαμάνι. Σε πλάγιο. Λάγιο Βεπτέλιτ. Ανόκιε. Θα περάσει όμορφα. Κατάει μπάλα. Μπαίνει περιοχή. Κόρνερ. Στο 78. Σάβα στο κόρνερ στο 78. Κουζάλη προσπαθεί και απομακρύνει. Θα γυρίσει έξω όμως η Φρίντα. Δύο αλλαγές ετοιμάζει η Ομόνια Πέτρο. Θα μας ενημερώσεις σε πολύ λίγο. Κουζάλη απομακρύνει. Κάνει λάθος. Βγαίνει. Ο μαρτυρίας ότι βρήκε την μπάλα με το χέρι του ματοφύλακας της Ομόνιας εκτός περιοχής. Περιμένουμε να το δούμε στην επανάληψη αυτό. Νοκίε. Σάβα. Ατσεπόγκ είναι τώρα. Μα Νοκίε πήγε. Ατσεπόγκ είναι δεξιά και Ανοκίε αριστερά. Με την Γιάννου Νάη, Ατσεπόγκ στην περιοχή, πέφτει, κόρνερ. Εδώ η Ατσεπόγκ. Και να δούμε νωρίτερα, εδώ, αν η Κουζάλη βρίσκει την μπάλα με το χέρι. Ναι, φυσικά με το χέρι, φυσικά. Είναι μια ξεκάθαρη φάση, βρήκε την μπάλα με το χέρι. Εκτός περιοχής η Κουζάλη, εδώ. Α, πρέπει να καταλογιστεί το φάουλ και η κάρτα για την Κουζάλη. Λοιπόν, έλα Πέτρο. Ναι, έχουμε διπλή αλλαγή για την Ομόνια με τις Παναγή και Ρολάνδη να περνάνε στις θέσεις της Τάνεβα και της Κλεάθους. Μάλιστα. Τάνεβα και Κλεάθους βγάζει δύο παίχτριες από την άμυνα και βάζει Παναγή και Ρολάνδη. Μάλιστα. Αρισκάρει πλέον όλα για όλα. Το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ηλίας Κυρμίζης. Στο μεταξύ, Απόλλων Ladies έχει κερδίσει κόρνερ. Κόρνερ που εκτελείται. Η Φρίντα το κεφάλι προς τα πίσω πάει μπάλα. Και πάλι πάει να μπει στη φάση η Φρίντα. Κόρνερ.
Άλλο ένα για Απόλλων Ladies που πιέζουν και ένα δεύτερο γκολ. Εδώ η Ρολάνδη που πέρασε τη θέση της Κλέαν. Και εδώ η τελευταία φάση με την Φρίντα. Ξέρω αν η μπάλα βρίσκεται στο χέρι εκεί. Κλεάνθος εδώ στη φάση. Πάση περίπτωση. Κόρνερ και πάλι για Απόλλων Ladies με την Σάβα. Να εκτελεί. Αλλά περνά και πάει απέναντι στην Φρίντα. Προς τα έξω, εκεί που είναι Γιάννου. Νέα σέτρα στην περιοχή, απομακρύνεται η μπάλα. Θέλει να βγάλει αντεπίθεση. Τώρα η Ομόνια με προϋποθέσεις με τη Ρολάνδη. Κρατάει η μπάλα. Πάει και απομακρύνει σε πλάγιο η Γκόμες. Μπήκαμε ήδη στο τελευταίο δεκάλεπτο του τελικού. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι στο 1-0. Βασιλείου. Χαμηλά, απομακρύνει Χάρντι. Ατσεμπόγκ. Περιμένει κίνηση. Βλέπει την Χένβαλτ. Και πάλι Ατσεμπόγκ. Κρατάει, γλιστράει όμως. Και χάνει την πάλη. Αμουάκου. Μακρύνεται η μπάλα από την Παναγή. Γιάννου κερδίζει, Χένβαλτ κρατάει, κάνει το σουτ, πέφτει, μαζεύει η Κουζάλη. Έλα Πέτρο. Έχουμε και τρίτη αλλαγή για την ομάδα του Λοράν Φασότ με την Μανίσα αυτή τη φορά να ετοιμάζεται για να περάσει στη θέση της Μαριλίνας Γεωργίου. Μάλιστα. Τρίτη κίνηση για Απόλλων Ladies. Σάβα ψύχρεμα, Γιαννοκίε θα μπει περιοχή, η Φρίτα θα κάνει το σουτ. Μαζεύει η Κουζάλη. Πίτσιλου. Μαζεύει ο Πόγκ. Ατσεπόγκ δεξιά, σέντρα, άμυνα, απομακρύνει η Αμουάκο και πλάγιο για Απόλλων Ladies, 83. Η Χένβαλ θα περάσει εκτός τελικά. Χέλβαλ λοιπόν εκτός και μέσα η Μανίσα. Στην τρίτη αλλαγή για Απόλλων Ladies κοντά στο 84 πλέον. Τελική ευθεία του τελικού. Ενός τελικού με μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Σέντρα από την Οπόγκ, άμυνα από την Αμουάκο. Νέο γέννημα στην περιοχή. Η Φρίντα το κεφάλι έξω. Άλλη μια καλή φάση για Απόλλων Ladies. Μανίσα στην πρώτη επαφή. Κερδίζει όμως με φάουλ η Μπόβελεθ. Τελικές 3 για Ομόνια, 22 για Απόλλων Ladies. Και 11 στο πρώτο μέρος για Απόλλων Ladies και 1 η Ομόνια. Εδώ το φάουρ της Μπόλεμ. Φάουλ με την Σάβα. Χαρτί. Μανίσα να περάσει. Γιέζη. Γίνει όμως η αμυνά. Από την Μπόβελεφ που απομακρύνει. Κατεβάζει η Σάβα και που είναι Γιάννου. Γεωργίου. Η σέντρα με στόχο την Φρίντα. Κατεβάζει η ευκαιρία. Η Φρίντα πλασάρει και πάλι σώζει η Κουζάλη που κρατάει την Ομόνια στο παιχνίδι. Ανοίκιε.
Το σουτ εντελώς άστοχο. Άλλη μια πολύ καλή απόκρουση από την Κουσάλ. Να δούμε εδώ την Φρίντα. Κατεβάζει. Δεν μπορεί όμως να νικήσει και πάλι την Κουζάλη με το πόδι αυτή τη φορά. Κρατάει την ομάδα της ακόμη στον τελικό. Έλα, Πέτρο. Νομίζω πάνω χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς η παρουσία της Κωνσταντίνας Κουζάλης στο σημερινό παιχνίδι, καθώς ήταν ένας καταλητικός παράγοντας, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις κλήθηκε να δείξει έτσι να αποκρούσει σημαντικές ευκαιρίες για την Απόλλων Λέιτ. Κίτρινη κάρτα στην χάρτη για το δυνατό φάουλ στην Ελίνα Παναγιώτου. Στο 86 έχει 9 συνολικά αποκρούσεις η Κουζάλη. Συμπληρώνουν αυτά που έλεγε νωρίτερα ο Πέτρος. Φάουλ για την Ομόνια τώρα. Κοντά στο 87. Εδώ το φάουλ από την χάρτη στην Ελίνα την Παναγιώτου. Κίτρινη η δεύτερη στο παιχνίδι. Η πρώτη για την Βασιλείου της Ομόνιας. Η Ελίνα η Παναγιώτου είναι ακόμη κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Έλα, Πέτρο. Θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή, καθώς με νόημα που έκανε η ποδοσφαιρίστρια η Ελίνα η Παναγιώτου στον προπονητή της, φαίνεται να μην μπορεί να συνεχίσει. Την διακρίνω από το σημείο που βρίσκομαι, που κρατάει το κεφάλι της. Δεν ξέρω κατά πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός της. Πάντως ετοιμάζεται την ίδια ώρα η Ιωάννα Έλληνα, η οποία θα την αντικαταστήσει. Πάντως δεν είναι από το φάουλ. Νωρίτερα που τραυματίστηκε την κυρία Παναγιώτου, τη βλέπω να κρατάει ψηλά τον μυρό. Θλάση πρέπει να είναι το πρόβλημα. Η Ομόνια στο μεταξύ κερδίσει ένα φάουλ. Θα βάλει κόσμο την εστία της Ματθαίου. Την Παπαδοπούλου πάνε πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Τέλει στην περιοχή. Το μακρύνει η Φρίντα, ακόμη πιο μακριά. Τσεπόγκ, Πίτσιλου επαναφέρει, ο Πόγκ κατεβάζει. Ατσεπόγκ και Ακίε. Του μακρύνεται η μπάλα. Να η Ατσεπόγκ τώρα. Κρατάει η μπάλα, δίνει πίσω, εκεί που είναι η Σαβά. Κάνει κίνηση η Μανίσα. Κρατάει την μπάλα, ανεβαίνει. Πάει αριστερά, πλάγια, κάνει το σούτ, η Κουζάλη μαζεύει εύκολα. Α, την ώρα είναι με 10 η Ομόνια στον αγωνιστικό χώρο. Είναι εκτός ακόμη η Ελίνα η Παναγιώτου. Του φαίνεται ότι θα συνεχίσει. Να δούμε. Βαζίλα. Το μακρύνει σε πλάγιο. Η Γκόμες. Περνάει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο η Ελίνα η Παναγιώτου. Στο 89 και αναμένουμε με ενδιαφέρον, Πέτρο, και τα λεπτά της καθυστέρησης. Σέντρα στην περιοχή των Απόλλων Λέιτ. Βγάζει άμυνα η Γεωργίου. Βασιλείου δεν αλευθερωθεί. Κρατάει μπάλα πίσω στην Πίτσιλου. Στην ευθεία για την Παναγή. Κοντά της ο Πόγκ. Κόρνερ. Όχι, δεν είναι κόρνερ. Έξω η μπάλα για Απόλλων Λέιτ. Έλα, Πέτρο. Θα πραγματοποιηθεί τώρα η αλλαγή για την Ομόνια με την Ιωάννα Έλληνα να περνάει στη θέση της Ελίνας Παναγιώτου και αναμένουμε να μάθουμε και τον χρόνο της καθυστέρησης. Θα περάσει εκτός τελικά η Ελίνα Παναγιώτου. Να περάσει η Έλληνα. Εκτός η αρχηγός της Ομόνιας, δεν μπορεί να συνεχίσει. Η κούραση έβγαλε κάποιους μυϊκούς τραυματισμούς. Η προσπάθεια, η ένταση, γιατί ήταν μεγάλη προσπάθεια για τις παίκτριες της Ομόνιας να κρατηθούν μέχρι το τέλος σε αυτό το τελικό απέναντι σε ένα μεγάλο φαβορί όπως είναι η Απόλλων Λέιτς. Έλα, Πέτρο. 3 λεπτά θα είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων. 3 λεπτά ο χρόνος καθυστέρησης. Ήδη μετράμε. Ο Πόγκ. 3 λεπτά για την Ομόνια. Να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και να το οδηγήσει στην παράταση. Ο Πόγκ. 3 λεπτά για Απόλλων Λέιτς να κρατήσει το 1-0 και να πάρει το κύπελο για 12η φορά στην ιστορία της.
Πιέζει ψηλά πλέον η Ομόνια. Μανίς ψάχνει την Φρίντα και θα την βρει από κανονική θέση. Κρατάει μπάλα η Φρίντα, πάει πλάγια τώρα. Θα κερδίσει και χρόνο με την Αμοάκο να την πιέζει. Φρίντα κρατά, πιέζεται από την Αμοάκο. Το Σημειάκι στη γωνιά του κόρνερ, το πλάγιο είναι για Απόλλων Λέιτς. Το 90-1 πλέον, άλλα δύο λεπτά. Τελέστηκε το πλάγιο. Μπάλα πάει εκτός και κατοχή για την Ομόνια. Γίνεται λάθος, κερδίζει Γεωργίου. Κρατάει προς τα έξω, πάει μπάλα στην Γιάννου, την προστατεύει όμορφα. Κερδίζει και τον χώρο και τον χρόνο. Ο Πόγκ Γεωργίου. Η σέντρα εκεί που είναι η Αμοάκο που απομακρύνει ψάχνοντας την Φαζίλα, το κεφάλι για την Ρολάνδη. Κοντά η Οπόγκ απομακρύνει η Γκόμες ψηλά. Ο Αμοάκο κατεβάζει Γιάννου, η Σάβα, η Γιάννου. Και πάλι Σάβα πίσω για την Χάρντι. Μανίσα, τελευταίο λεπτό του τελικού. Η Μανίσα να κάνει προσπάθεια να ανεβαίνει και να ξεφεύγει από την Έλληνα. Μανίσα πάει πλάι για να κερδίσει χρόνο. Μανίσα θα γυρίσει έξω, πάει μπάλα. Δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Σε μία ίσως τελευταία προσπάθεια για την Ομόνια με την Κουζάλη. Στέλνει μπάλα όμως εκεί που είναι η Σάβα. Θα κρατήσει μπάλα πλέον. Απόλλων λέει της Μανίσα. Η Φρίντα θα χάσει το κοντρόλ. Κερδίζει η Αμοάκο. Το πλάγιο είναι για την Ομόνια. Άλλα 15 δευτερόλεπτα. Αν προλάβει η Ομόνια να εκδηλώσει επιθετική προσπάθεια, ένα γέμισμα χρειάζεται. Έλληνα, πλάγιο. Κεφαλιά από την Χάρτη, τέλος του τελικού. Απόλλων Ladies για 12η φορά στην ιστορία της κατακτάει το κύπελο απέναντι σε μία αξιόμαχη αντίπαλο όπως ήταν σήμερα η Ομόνια. 1-0. Τα συγχαρητήρια φυσικά και στις κυπελούχες, τα συγχαρητήρια όμως πάνε και στην ομάδα της Ομόνια για την πολύ καλή παρουσία της στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο φαβορί. Εδώ η Κουζάλη, η κορυφαία για την Ομόνια, και νομίζω αν η Ομόνια έπαιρνε το κύπελο σαφέστατα θα ήταν και η MVP της αναμέτρησης. Πλέον MVP της αναμέτρησης λογικά θα χρηστεί η σκόρερ του τελικού, η Φρίντα. 1-0 λοιπόν, το φαβορί θα επικρατήσει, όμως δύσκολα οι Apollo Ladies κάνουν το double φέτος, κατακτάνε το κύπελο. Όπως είπαμε, για 12η φορά το κατέκτησε και πέρσι η ομάδα της Λεμεσού, κερδίζοντας την Νέα Σαλαμίνα με 2-0. Το κάνει και φέτος απέναντι στην Ομόνια, κερδίζοντας με 1-0. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα στατιστικά. 3 τελικές για Ομόνια, 23 για Απόλλων Ladies, 2-10 στο στόχο, 9-2 οι αποκρούσεις. Ένα κόρνερ για την Ομόνια, 9 για Απόλλων Ladies, 2-1 τα offside, 8-9 τα φάουλ, από μία κίτρινη κάρτα για δύο ομάδες και στο 66% κλείνει η κατοχή για Απόλλων.